Είναι τα podcast της Athens Voice. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Έχει κανόνες Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Είναι ρε παιδιά, μα δουλεύει και από πάνω. Λίγο να είμαι σοβαρή Σεβασμιότατη η Εκκλησία δεν έχει ομοφυλόφιλου στην όχι. Μεγάλο ανέκδοτο. Εσεί είστε το κεφάλαιο. Εμεί είμαστε προοδευτικοί. Αριστεροί, ακραίοι μάλιστα. Μου είδα έναν εκεί που περπάτα για Το καψελάκι. Τι να μιλήσει για τη ρότα. Δεν ξέρω το English word, λατζέρι που είσαι. Είναι ανήφορο. Τέσσερα χρόνια έκανα αντιπολίτευση και έκανα κολοβαρού. Είναι άστα να πα στο διάολο. Σα αφήνω τον καθένα να υπονοεί ότι ο αρχηγό του κόμματο έχει συνεργαστεί με το κουβέι που δεν ξέρω κανένα. Έχω δει ποτέ το ούτε κινέζο, ούτε κουβέι, ούτε τίποτα. Στην Αθήνα δεν έχει ράμπε για τα άτομα με ειδικέ δεξιότητε. Μπορούμε να πούμε και η πολιτική του κουμαρό. Ανελαίητα, πάρτε του τα κεφάλια. Καλησπέρα παιδική μου φίλη και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99 Νεφέλη Μέγκ στο μικρόφωνο Γιάννη Στόμιτς, ο, ο περατέρης στα 10. Τσούκου 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 Άδενη voice στην yeah. παραγωγή. Yeah. Όλοι εμεί εδώ πέρα υπέρ των δύο Έρχεται το Πάσχα. We couldn't be any happier. Λογικά αυτό το επεισόδιο που ακούτε τώρα εσεί είναι Τρίτη, γιατί Τρίτε βγάζουμε ω γνωστόν. Εγώ βρίσκομαι ήδη στο Στρασβούργο, όπω σα είπα. Είναι τελευταία ολομέλα και μαζί με το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το Επλό Athens, θα βρίσκομαι σε εκείνη την αποστολή. Είχα κάνει contact σε κάποιους ευρωβουλευτές να α, τους πάρω συνέντευξη, δεν μου απάντησαν ποτέ. Μετά με κάποιους που θέλανε δεν βρίσκαμε αίθουσα, αίθουσα γενικότερα, δεν βρίσκαμε στούντιο που... Παλιά είχανε ρε παιδί μου ένα podcast στούντιο αυτή, βίτκαστ γιατί θέλω και εικόνα. Και... They, don't have it anymore, εν περιπτώσει. Η μαρμελάδα στο back. Anyway, θα βρίσκομαι εκεί πέρα, θα βλέπετε τα vlog μου, λογικά θα βλογκάρω. Ξέρετε, αυτά τα vlog που ανεβάζω στο, στο Instagram πλέον, δεν υπάρχει πλέον το, το vlog αλήθεια, έχει γίνει vlog αλήθεια σε Instagram edition. Ε, και όλα αυτά τα ωραία. Να σας ενημερώσω επίσης ότι τη μεγάλη εβδομάδα δεν θα έχει επεισόδιο, δηλαδή εμεί θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες τώρα, ε, ναι, να κάτσουμε να ναι, ξεκουραστούμε το παιδί μου. Εγώ, ξέρετε, περιμένω πώ και πώ να πάω και στην Έδησα λίγο να με κανακέψει κέψη, να με ταντέψει η μαμά μου. Μπορεί να ακούσετε τώρα αυτή τη στιγμή τη μαρμελάδα που έχει πλησιάσει υπέρ των δέων κοντά στο μικρόφωνο. Είναι και η εποχή που οι γάτε βγάζουν όλο του το τρίχωμα και αυτή τη στιγμή εμένα μου ξύνει το λαιμό από την τρίχα που παράγει. Όχι ότι δεν τη χτενίζω κάθε μέρα. Κοίταξε, μαρμελάδα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό, αγάπη μου τώρα. Δεν γίνεται. Πάρε μια απόφαση. Πού θες να πας Ο Γιώργο, βλέπετε εικόνα. Έχετε καταλάβει αυτή τη στιγμή το γατί είναι πάνω μου. Το γατί είναι τώρα πάνω μου. Ωραία, λοιπόν. Θα κάνουμε το γατί με πάνω μου. Θα κάνουμε το επεισόδιο με το γατί πάνω μου. Καλά, θα πάει αυτό. Λοιπόν. Αμ, ε, <χι> μωρό δεν είδα, μωρό έχω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι με τη μαρμελάδα στον νόμο μου ε, μπροστά μου. Ένα μικρόφωνο και ένα υπολογιστή και φώτα πίσω μου και μπροστά μου. Καλά, θα πάει αυτό. Λοιπόν, ε, τι έχω. Έχω Στέφανο Κασελάκι. Ο οποίο φαίνεται αυτή την εβδομάδα να ψαρεύει ψηφοφόρου δεξιότερου τη Δημοκρατία. Που για μένα είναι εποπτεία όλο αυτό που συμβαίνει, να ακούμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όλο αυτό υπέροχο, διότι οποιοδήποτε ασχολείται με την πολιτική εδώ στην Ελλάδα, είναι σαν να πρέπει πρώτα να περάσει από ένα κάστικ από την Εκκλησία τη Ελλάδα, ώστε να πάρει το χρήσμα. Αλλά πραγματικά ο Στέφανο Κασελάκη Θερμιού το πήγε ένα τσικ, ένα τσικ παραπέρα. Διότι όπω ακούσατε, δεν θα βάλω το ηχητικό, γιατί σίγουρα το έχετε ακούσει 150 φορέ, αλλά εντάξει, θα το περιγράψω. Θα γίνω γραφική, που λένε. Έλα, μαρμελάδα κάτω τώρα. Έλα, πολύ κάθισε. Λοιπόν, <laughs> εξομολογήθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερική, εκεί που είχε πάει στη Νέα Υόρκη, για τη γιορτή του Ελληνισμού, εκεί χαμό έγινε. πως α, μ, βαφτίστηκα, λέει, στην Κολυμβήθρα, όταν βαφτίστηκα, δημιουργήθηκε ένα σταυρό από λάδι. Τέλο, δεν περιγράφω άλλο, να μην ξεπερνάει. Δηλαδή, τον βλέπουμε να κοντράρεται με τον αυτιά για το ποιο υπηρετεί καλύτερα το, το ρητό πατρίς, θρησκεία, η οικογένεια. Η ελληνική αριστερά έχει περάσει από το να πεθάνει η Ελλάδα να ζήσουμε εμείς στο όταν βαφτίστηκα στην Κολυμβήθρα δημιουργήθηκε ένα σταυρό στο λάδι. Που για μένα όλο αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ αστείο. Διότι είναι σε ένα κόμμα κασελάκι που λέγεται ριζοσπαστική αριστερά, η οποία από τη φύση τη ρε παιδί μου. Είσαι ριζοσπαστική. Θέλεις, δεν θέλει τη θρησκεία, δεν τα θες όλα αυτά που θέλει ο κασελάκι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πραγματικά, είδε φω και μπήκε αυτό επιβεβαιώνει τον κανόνα. Είδε φω και μπήκε. Αν υπήρχαν εκλογέ εκείνη την περίοδο που ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι, στην Νέα Δημοκρατία, εσωκομματικέ για ανάδειξη πρόεδρου, νομίζω ότι θα πήγαινε και εκεί να κατέβει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ταυτίζεται με όλο αυτό το. το, το... Είναι, είναι σαν, σαν να βλέπω στο House of Cards τον εκείνο τον ρεπουμπλικάνων που κατέβαινε μαζί με τον φρακ Άντερουτ, που ήταν αντίπαλό του. Τον Φρανκ Άντερουτ κατέβαινε στι εκλογέ. Μου θυμίζει αυτόν, δηλαδή, έχει και το vibe. Ε, διαφορετική σεξουαλική, κόσμο προσανατολισμό. Αλλά τέλο πάντων είναι πάνω κάτω. They have the same vibes. Εν τω μεταξύ, αυτή την εβδομάδα κιόλα, λογικά θα βγει και η συνέντευξη του Καμπρίλη Σακελαρίδη Να συντονιστείτε, να την ακούσετε, να μου στείλετε τα σχόλιά σα, γιατί. Ε, ε, εγώ τη θεωρώ πολύ καλή συνέντευξη, αλλά ξέρει, εγώ είμαι εγώ. Anyway, λοιπόν, α, μ, τι έλεγα, Ανέγε ναι, την ελληνική αριστερά και ότι έχει περάσει από το να πεθάνει Ελλάδα, αυτό το στην Κολυμπήθρα, πα περιπτώσει, είναι τσιγάρο δρόμο. Σίγουρα ένα τσίπρα δρόμο για την ακρίβεια. Είναι διότι και ο Τσίπρα ήταν η αιτία που καταστράφηκε η ελληνική αριστερά στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν όλο αυτό. Αν και δεν καταστράφηκε ακριβώ. Η ελληνική αριστερά ήταν πάντα και στο 5-6%, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ε, το, τώρα είναι το παλιό Πασόκ που έφυγε στην κρίση από το original Πασόκ, παιδί μου. Όσοι ήταν αριστεροί στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη φύγει, δεν έχει μείνει κανένα original αριστερό εκεί πέρα μέσα. Πρώτη-πρώτη, αυτοί που φύγανε το 2015 ήταν εκεί η επαναστατικοί μαζί με το Τρίτο Μνημόνιο, φύγανε μαζί με τον Λαφαζάνη. Ε, τώρα όλοι αυτοί είναι είτε με 5 είτε λαϊκή ενότητα, είτε πλεύση ελευθερία. Και η τελευταία αριστερή εκεί, κάπω πιο ευρωπαϊκή Ας πούμε, είναι τώρα στην α, νέα αριστερά τσακαλώτο, Χαρίτσης, Ακελαρίδη και, και όλοι αυτοί. Δεν είναι άλλο δυνατόν ο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να, να ψήφισε τον Αντόναρο για υποψήφιο ευρωβουλευτή και να αυτοπροσδιορίζει το αριστερό. Εντάξει, μην τρελαθούμε πλέον. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λίγο πόλεμο, παιδί μου. Είναι σαν το, σαν το Πασόκ τη δεκαετία του 80, το τη Μιλάει για τη βία τη φτώχεια, έχει λίγο πατριωτική αριστερά. Έχει λίγο go back, κυρία Μέρκελ. Μαντά Μέρκελ, συγγνώμη. Go back, μαντά Μέρκελ. Go back, κύριε τη Νομενκλατούρα. Τι έλεγε αυτό ο άνθρωπο, ο Τσίπρα. αυτό, είναι τσιπρέικα, εννο, τσιπρέικα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει σταυρού και κολυμπήθρα και παράλληλα νομίζουν ότι είναι και απόγονοι του Βενιζέλου ε, ενάντια στην κακή τη δεξιά. Δηλαδή είναι όλο αυτό λίγο delusion, αλλά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ είστε λίγο delusion επειδή μου πώ να το πω, λίγο κάτι, 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 κάτι. Και όσο ακόμα θα παίζουν αυτό το αντιδεξιά, αυτό το αντιδεξιό χαρτί, τόσο πιο πολλού πόντου θα κερδίζει ο Μιτσοτάκη, γιατί ο κόσμο φαίνεται πω μετά από μια δεκαετή κρίση. Έχει κουραστεί από την όποια επαναστατική, ρητορική και τις φανφάρες που ακούει δεξιά και αριστερά και προτιμά κάτι πιο συντηρητικό και σταθερό. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει επίθεση στους θεσμούς του κράτους δικαίου, επειδή κάνουν ένα κόστα ανάλυσης benefit, το κοιτάζουν αυτό, ένα risk management, flex αξίζει η επανάσταση μ, ή δεν αξίζει. Και από αυτό το cost benefit ανάλυση, τα ωφέλη που α, παρέχει σταθερότητα Uh, τη κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη υπερτερεί στο μυαλό του από τα κόστη που έχει αυτή η διακυβέρνηση στου θεσμού. Που για μένα κάτι τέτοιο είναι κοντόφθαλμο, αλλά. δεν uh, important, δεν έδωσα εγώ το 70% στον uh, Μητσοτάκη. Εγώ <laughs> ξέρετε ότι ψήφισα το Παζόκ και το φίλο μου τον Ξυλουργή. Το έχω πει σε πάρα πολλά um, podcast άλλωστε. Αλλά αν θέλει κάποιο να νικήσει το Μητσοτάκη, λέω τώρα εγώ, πρέπει να εμπνέει μεγαλύτερη σταθερότητα από ότι μάλλον εμπνέει ο Μητσοτάκη στου αυτού που τον uh, ψηφίζουν. Και αυτό είναι και ο λόγο που το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, τώρα στις ε, εκλογές, είναι γεμάτο με δεξιούς και συντηρητικούς, γιατί ξέρει πως δεν έχει να χάσει ψήφους προς τα αριστερά του. Εκτός αν βρεθεί αυτός ο ένας, ρε παιδί μου, υποψήφιος που θα καταφέρει να κλέψει τις κεντρώες και φιλελεύθερες ψήφους από τον Μητσοτάκη. Γνωμούλα μου πάντα, έτσι είπα. Όλοι έχουν μια γνώμη, όλοι έχουν μια άποψη. Α, μέχρι τότε θα υποστούμε αυτό το homeland, religion και familia του αυτιά στην Ευρωβουλή. Πάνε για μακάρι, όχι, να μην ζήσουμε κάτι. Βε, 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 και βέβαια, γιατί μακάρι, όχι. Εγώ. Η δουλειά μου δεν είναι αυτή. Άλλωστε. Δεν θέλω ψωμάκι, π... ψωμάκι. Πώ θα ζήσω εγώ. Ε, ήθελα κάτι να πω. Α, ναι, ήμουνα. Άσχετο, ε, άσχετο. Αλλά τώρα μου έσκασε στο μυαλό. Σα έχω πει λίγο ορού τη σκέψη μου είναι λίγο περίεργο αυτόν τον καιρό. Είχα πάει στο γυμναστήριο πρωί-πρωί. Εγώ γενικότερα στο γυμναστήριο πάω πρωί-πρωί. Πέρα από το uh, ψηλό personal που κάνω εκεί στο, στο, στην Ιφηγένεια, στο βοτανικό, πηγαίνω και τι ημέρε που δεν πηγαίνω εκεί, πηγαίνω σε ένα σαν γυμναστήριο που έχω κοντά στη γειτονιά μου. Και το παιδί μου ήταν 8 το πρωί. Οκ. Okay. 8 το πρωί. Μα like, 8 το πρωί. Υποτίθεται το πρωί πρέπει να ξυπνά με μια διάθεση, με ένα χαμόγελο κανεί μα. Ειδικά αν είσαι κολλημένο στην κίνηση, που εγώ ευτυχώ δεν κάνω μια τέτοια δουλειά που να χρειάζεται να κολλήσω στην κίνηση. Αλλά φαντάζομαι αυτού του ανθρώπου που επειδή μου γαμοσταυρίζουν ότι έχουν και δεν έχουν το πρωί που πηγαίνουν στη δουλειά. Από, λογικό. Ε, Απόλυτο λογικό που θα λέει και ο Νίτσα. Τέλο πάντων, και ρε παιδί μου, αυτό το γυμναστήριο έχει δύο πατώματα. Με, με βάρει και η όργανα και τα δύο. Και εγώ ήμουν στο κάτω, ήθελα να πάνω. Και ήμουν πρώτη στι ε, ε, σκάλε. Εγώ γενικότερα στο γυμναστήριο φοράω καπέλο γευνό του λόγου, δεν το καταλαβαίνετε. Και ρε, παιδί μου, έτσι προσφέρει το καπέλο, κοιτάζω και κάτω. Εγώ δεν θέλω να με, να παρατηρεί γενικότερα ο κόσμο μέσα στου. Εγώ... είναι και το μαλλί. Κατάλαβε το, 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 μπλέκο, το όλο το μαλλί, το κάνω σαν να μην φαίνεται. Δηλαδή, οριακά δεν με αναγνωρίζω πριν στο γυμνάσιο. Δηλαδή, λέω, ποια είσαι εσύ, μια άλλη, ξέρω εγώ. Και κοιτάζω έτσι χαμηλά, πάω να στρίψω, να ανέβω τι κάλε και κατεβαίνει ένα μαν. Που Κα, κατεβαίνει αυτό, πάω να ανέβω εγώ και ουσιαστικά πάει να γίνει πλαγιομετωπική, κατάλα. <laughs> και ρε παιδί μου, εγώ επειδή ήμουν ασκημένη, ε, ε, βλέπω τα πόδια του, ξέρεις πάμε να τσουγούσουμε και κοκαλώνω για να με προσπεράσει και να φύγει άνθρωπος. Και κάθεται και στη μέση. Και φεύγει. Περνάνε μαρτυρικά τρία δευτερόλεπτα. Είναι αυτό το μαλάκα, Γιατί είναι αυτό το πα από εκεί, πα από εδώ. Εγώ δεν θέλω καν να σηκώσω το βλέμμα μου, ρε παιδί μου, να τον δω, γιατί ε, ντρέπομαι πάρα πολύ, με πιάνει αυτό. Τέλος πάντων, και αφού συνειδητοποιώ ότι δεν θέλει ο άνθρωπος να 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 εκεί, εγώ ήμουν στην εσωτερική γωνία, και ουσιαστικά κόλλησα και στον τοίχο για να του αφήσω χώρο, ε, ξεκολλά από τον τοίχο και πάω από δίπλα του και φεύγω προς τα πάνω. Και γυρίζει με και μου κάνει έτσι μπράβο. What the fuck is the fuck, bro? What's your fucking problem? It's 8 in the fucking morning. Like, what the fuck? Αν είχε τόσα νεύρα, Α, το ρε φίλε, μην είσαι στο γυμναστήριο. Μην είσαι στο γυμναστήριο να μιζεριάσει και του άλλου άνθρωπου με τα νεύρα σου. Μα λέγα, τι άνθρωποι υπάρχουν εκεί έξω. Ρε φίλε, πραγματικά, ε, όλα τα πράγματα είναι ενέργειε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Και την ενέργεια που δίνει στον κόσμο. Μαλάκα, την ενέργεια εκείνη θα λάβει. Αν εσύ είσαι ένα μίζερο, ματζούφλη, σκουντούφλη, μουντρούχο, είσαι, τι να σου πω, πηγή θλίψη και, 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 και αυτό θα, θα, θα πάρει από τον κόσμο. Αν δεν βλέπει έστω ένα silver lining, θα πει χάμα τώρα, φίλε, τον μπουρδέλο, χρήσε το μπουρδέλο, κρύστο σπίτι σου. Τι μου ήρθε στο γυμναστήριο, για ποιο, τι, τι, τι. τι. Και αναστατώθηκα και ήθελα να το, μοιραστώ μαζί σα. Ότι ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο αρχίδι πρωί-πρωί. Και είναι πρωί-πρωί. Δηλαδή, αν είναι βράδυ-βράδυ, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Έχει όλη την πίεση τη μέρα και θέλει να άξει πα. Okay. Σου δίνω μεγαλύτερη άφηση αμαρτύρων. Πάλι <σχειά> δεν δίνω, γιατί δεν σου φταίει τίποτα ένα άνθρωπο που βλέπει εκεί στο γυμναστήριο. Αλλά ρε μαλάκα μου, πρωί-πρωί 8 η ώρα. Δεν έχω πια ακόμα καφέ. Είμαι με το pre-workout να πούμε και εσύ στο διάλο. Τέλο πάντων. Λοιπόν, συνεχίζω. Έλεγα για τον. Έλεγα για τον. Για ποιον έλεγα, μωρέ, αν τον αυτιά, και τι ευρωεκλογέ. Και ήταν τη Δευτέρα που μα πέρασε η παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου. Πολύ συλλαβή, μου κουράζει. Τη Νέα Δημοκρατία εκεί που το παρουσιάσαν, στο 2, νομίζω το 2 ήταν. Ε, πάμε να ακούσουμε λίγο τι είχε να μα πει αυτιά από αυτή την επίκη, αυτό το επικό τρίπ που πήγε στην Αμερική, εμπάς περιπτώσει, το οποίο πήγε και ο Κασελάκη αυτό το τέτοιο, στο τρίπ εκεί του ελληνισμού. Μόλι επέστρεψα από την Αμερική, Εκεί έζησα τον Ελληνισμό. Εκεί ήταν ο Υπουργό Αμήνη. Εκεί ήταν ο Βαγγέλη Ομιμαράκη. Εκεί ήταν ο Αντιπρόεδρο τη ε, Βουλή. Ο Γιάννη Οπλακιοτάκη. Το Στέφανο δεν τον ελέμε. Δε, δεν είναι σωστό αυτό. Τέλο πάντων, ο Χαφτιά ο έζησε τον Ελληνισμό τη Αμερική πηγαίνοντα μόνο ένα Σαββατοκύριακο εκεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω για να ζήσει τον Ελληνισμό. Το θέμα όμω δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το μήνυμα το οποίο φέρνει από εκεί και ο ελληνισμό τη Αμερική ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε. Σα μεταφέρω ένα μεγάλο μήνυμα. Απ' την άλλη άκρη του Ατλαντικού, όλη, όλος ο πλανήτης ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Όλος ο πλανήτης Νέα Δημοκρατία, Ηνωμένε Πολιτείε, Μεξικό. Μεξικό, Λεόνε, Τιμπουκτού, Νέα Ζηλανδία, όλο ο πλανήτη είναι αλλάζιο. Όλο ο πλανήτη ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα καταφέρουμε, παιδιά, να αλλάξουμε, να του νόμου. Με έναν τρόπο που είναι μάλλον ανησυχητικό, διότι εγώ, όσα χρόνια ζούσα και λόγω και της, του επαγγέλματό μου και τη σχολή που σπούδασα, εν πάση περιπτώσει, ήξερα και μα μάθανε και η σχολή, ότι οι νόμοι στη Βουλή. Αμδε, αμδέ, αμδε! αμδε Πάνε εκεί, ψηφίζουν, παιδί μου, του νόμου στη Βουλή και έλεγα, εγώ, Πώ είναι δυνατόν εκεί στη Βουλή περισσότεροι είναι πανεπιστήμονες είναι νομικοί. Πώ το διάκονο γίνεται να ψηφίζουν νόμου και να του κάνουν έτσι τόσο χάλια. Αλλά μετά άκουσα τον αυτιά και κατάλαβα και θα καταλάβετε κι εσείς Όταν ο κύριο πρόεδρο ανέλαβε την αρχηγία τη Νέα Δημοκρατία, μου έστειλε ένα βιβλίο. Η εφηρώση έλεγε Γιώργο, χαρισμένο σε σένα γιατί μπορείς και αλλάζεις του νόμου από την εκπομπή. Καταλάβετε τώρα γιατί όλοι οι νόμοι έχουν τα χάλια του. Διότι οι νόμοι δεν φτιάχνονται στη Βουλή. Όχι. Από την τηλεόραση αλλάζουν οι νόμοι και όχι από τη Βουλή. Οι άλλοι απλά πηγαίνουν εκεί πέρα στη Βουλή να του ψηφίσουν και αναλόγω με την τηλεθέση, καταλαβαίνετε, διαμορφώνεται και ο νόμο. Αλλά η υποψηφιότητα του Γιώργου του Αυτιά δεν γίνεται για να αλλάζουν οι νόμοι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά γίνεται για να αλλάζουν οι νόμοι πανευρωπαϊκά, παιδιά, που για μένα αυτό είναι σπουδαίο. Θα του αλλάξουμε του νόμου στην Ευρώπη. Θα του φτιάξουμε για την Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε. Θα είναι όλοι οι ελληνικοί νόμοι και το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία. Όλοι θα υποκύψουν. Όλοι θα υποταχθούν στον ελληνικό το νόμο. Γιώργο Αυτιά για την Ευρωβουλή, για την πατρίδα και την οικογένεια του Προέδρου. Για την πατρίδα! Για την πατρίδα τεκλικά. Για τα 20 μέτρα για την οικογένεια του Προέδρου. Τι! Για την οικογένεια του Προέδρου θα ψηφίσουμε Γιώργο Αυτιά. Για τη Μαρέβα και τα παιδιά του Μητσοτάκη θα ψηφίσουμε Γιώργο Αυτιά. Τώρα να μου πει, έχω ψηφίσει και για χειρότερου λόγου, οκ, okay, αυτή που ψηφίσει, εν πάση τη μαρέβα θα κολλήσει με 10 μιέτε, τέλο πάντων και για 20 μέτρα. Τι στο διάκονο είναι τα 20 μέτρα, μπορεί κάποιο να μου πει, Τι είναι αυτά τα 20 μέτρα του Γιώργου τα το Δηλαδή, κάθομαι και ακούω αυτό το απόσπασμα. Το έχω ακούσει για να το κόψει και να το κάνω και να το εράνω Και θέλω κάποιο να έρθει και να μου λύσει αυτή την εμπορία. Τι είναι τα 12, τα, τα, 20 μέτρα. Γιατί σκεφτόμουν, αν είχε πει 12 μέτρα, θα εννοούσα. 12 ναυτικά μίλια που είναι γιατί για, <γίλια> για τι θαλάσσιε ζώνε με την Τουρκία. Λέω, OK. Αυτό it would make a sense. Not, δηλαδή πρέπει να έχει πάνε ναρκωτικά βαρβητούρκα για να το καταλάβει. Αλλά τα 20 μέτρα πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν κάποιο. Σα παρακαλώ, την απορία. Αν έχετε καταλάβει για ποιο λόγο είχε πει 20 μέτρα γύρω από θέλω πάρα πολύ. Τέλο πάντων, για πε μα, Ρε Γιώργο. Και πάνω απ' όλα, αυτό το σύνθημα που τσάκισε του πάντε. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια πάμε! Πάμε όλοι μαζί! Δυνατά για την Ελλάδα! Λισάξτε! Πάμε όλοι μαζί! Έλα κι εσύ, έλα κι εσύ! Για μια Ελλάδα γαλάζια. Αν ακούν οι υπόλοιποι υποψήφοι εκεί τη Νέα Δημοκρατία, πείτε ρε παιδί μου, εκεί πέρα ασθενή, έχομεν! Μπορείτε να βεστιτοποιήσετε κι άλλο κόσμο, ρε παιδί μου, και να μαζέψετε και παραπάνω ψηφοφόρου που, που ξέρει. Είναι πολύ αστείο, γιατί αυτέ οι υποψηφιότητε πάλι που θα καταλήξουν στην Ευρωβουλή. Είναι λίγο για το μπούτσο. Και η αλήθεια είναι ότι ποιο μου έλεγε τι πράγματι μου λέει: Εγώ θα ψηφίσω ο Πέτρο Κόκαλη. Του λέω, Ρε Μαλάκα, τι λέει, Ρε Μαλάκα. Έχει δει πώ έχει συνεισφέρει ο Κόκαλη εδώ. Τώρα ο Κόκαλη κατεβαίνει με δικό του κόμμα. Ήταν ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να σα ενημερώσω. Λοιπόν, παιδιά, η απόδοση για μένα. Σκέφτηκα να κάνω ένα προτζεκτάκι. Αν έχω χρόνο μέσα στο Πάσχα και όσο. δηλαδή μέσα στο Μάιο πιο πολύ. Σκέφτηκα να πάρω του ευρωβουλευτέ που ξανακατεβαίνουν και να δω. Τι έργο έχει παράξει ο καθένα του, για κάποιου ξέρω, για κάποιου ξέρω ήδη. Και να κάνω επειδή είμαι ένα podcast, ένα βίντεο, επειδή είμαι να μάθω κόσμο. Γιατί με το βίντεο <κομίως> μαθαίνουν ε, παραπάνω άτομα η αλήθεια. Είναι ειδικά, αν είναι αυτό ριλ. έχει μεγαλύτερο distribution, το καταλαβαίνετε εντάξει τώρα. Ένα ριλ μπορεί στο instagram να έχει 100.000-200.000 προβλέψει. Και το θέμα είναι σε αυτή τη στιγμή η ενημέρωση. Με, ανά, δηλαδή, θέλω να κάνω κάτι που να ενημερώσει τον κόσμο πώ ε, τι έχουν κάνει ρε παιδί μου βουλευτέ, ο Ζαγοράκη π.χ. Μαλακά, συναγωνίζεται το είπαμε στην προηγούμενη εβδομάδα στην τελευταία θέση με άλλου δύο. Και χωρί ντροπή ξανακατεβαίνει, α πούμε, το Πασόκ. Έτσι. χωρί. δηλαδή, ε, δεν, δεν έχει ρε μαλάκα λίγο ευθύ. Ε, να μου πει, ξέρει ο κόσμο ότι ήταν αντιπαραγωγικό και για τον Πούτσο στην Ευρωβουλή. Όχι. Η Κουντουρά έχει κάνει δουλειά, η οποία ξανακατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αρβανίτη Mm. Mm. Και mm, αυτό που έκανε δουλειά, δηλαδή, εγώ μένω σε δύο, ε, σε δύο επιλογέ μου για να ψηφίσω στι εκλογέ. Ένα εκ των οποίων είναι Εντάξει, το πασόκ. Προφανώ να ψήφισα. Όχι, εντάξει. Θα σα πω, δηλαδή, κοιτάξτε, εμένα ο Γαβρίλ με έπισε πάρα πολύ στη συζήτησή μα, να σα πω την αλήθεια. Πάρα πολύ. Δηλαδή, είμαι ανάμεσα στο να ψηφίσω Γαβρίλ, Σακελαρίδη και Νέα Αριστερά και να ψηφίσω Κώστα, Χρυσόγονο και Πασόκ. Διότι ο Κώστα ο Χρυσόγονο, believe it or not, όταν ήταν, πέραν τον είχα καθηγητή. Σαν καθηγητή δεν ήταν καλό, αλλά σαν. δηλαδή, όταν τα εξηγεί στην τηλεόραση ή τα γράφει σε κανένα άρθρο, είναι πιο επεξηγηματικό από όταν έμπαινε μέσα στην αίθουσα και βαριόταν να κάνει μάθημα. Βαριόταν να κάνει σύνθεση δημοσίου. Το καταλαβαίνω. Είναι βαρετή. Οκ. Και ή μάλλον ήθελε λίγο να είναι πιο συνταγματικά τα πράγματα και δεν το. μπορεί να βαριόταν. Βαριόταν. Αργούσε να έρθει. Εν τέλει, δεν ήταν τόσο καλό καθηγητή, αλλά τοποθετείται πάρα πολύ καλά όταν το αναγκούω να τοποθετείται εκτό αίθουσα. Στη νομική. Και όσο ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ Ευρωβουλευτή, believe it or not, είχαν δουλειά. Και μ, γι' αυτό είμαι ανάμεσα. Δηλαδή, μόλι αυτέ τι ε, υποψηφιότητε που υπάρχουν. Ε, μαλακά, δεν είναι. Ε, εγώ δεν λέω ότι αν είσαι celebrity, δεν μπορεί να κατέβει στην Ευρωβουλή, διότι η πολιτική έχει να κάνει με όλου του τομεί τη ζωή. Και δεν γίνεται να είναι κάποιο επαγγελματία πολιτικό. Καταρχά, για μένα ο πολιτικό θα έπρεπε. Α, είναι, όπως είναι, α πούμε, η θητεία του Προέδρου στην Αμερική να είσαι για ε, 8 χρόνια και that's it. Οκ, okay, και αυτό. Ή για, ή για τέσσερα, τέσσερα από με οχτώ χρόνια και, α, και να μην ξανασχοληθούμε με την πολιτική. Ε, η, η πολιτική αντικατοπτρίζει το σύνολο μια κοινωνία και όλοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό προφανώ. Αλλά με βάση αυτέ τι διαθέσιμε επιλογέ, εγώ θα ήθελα κάποιον ο οποίο και κατέχει τα ευρωπαϊκά ζητήματα και κατέχει τα συνταγματικά δικαιώματα και τι ισορροπίε και έχει ξαναβρεθεί στο αξίωμα και έχει παράξει έργο. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν. Ε, θα έδινα όντω μια ευκαιρία σε κάποιον εγώ, σαν εφέλισσα σε Σα λέω και καπ' ελίσσα κλαρίδη. Αλλά να είμαι μέσα σε αυτές τις δύο ψηφιότητες σε πάση If you know what I want to, to vote, nobody ask me, αλλά... Στο πουτσο μου δικό μου είναι το podcast. μπορώ να λέω την παρόλα μου. Μπορώ αν ήταν να τη λέω. Λοιπόν, είχα ετοιμάσει ένα θεματάκι σχετικά με του υποψήφου προέδρου ε, της τη Κομισιόν, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά επειδή μονοπόλησα λίγο το χρόνο πάλι και σόλαρα, θα περάσω κατευθείαν στον ε, ανθρώπινο εγκέφαλο. Διότι παιδιά, τι να κάνουμε φίλοι και φίλες και οι υπόλοιποι συνδετήμονες, συνδετήμονες, whatever. Ε, γίνεται Γίνεται ανθρώπινο εγκέφαλο γιατί έχουμε πει του, για ευνόητου λόγου. Και πριν όμω περάσω από αυτό, ξέρετε ότι πάντα λέω τη ευχαριστήριά μου. Και θέλω να πω και τα farewell στου ανθρώπου που φύγανε κάποιοι καραμπουζουκλίδε και κάποιοι μπερμπάντιδε. Φύγανε, δεν πειράζει, σα αγαπώ για τη στήριξη που μου προσφέρετε μέχρι αυτή τη στιγμή. Οπότε θέλω να πω τώρα τα ευχαριστήριά μου στον Κωνσταντίνο, τον Στέλιο, τον Στράτο, τον Γιώργο, τη το τον Παναγιώτη, τον Θάνατο Βάιο τον Γιώργο, τον Κάταλο, τον Τρίτο Γιώργο, τον Μιχάλη και τον άλλο μου στον Γιώργο, τον Κατανίνο, τον Παναγιώτη, τον Γρηγόρη, τη Σοφία, τη Γιώτα. Το Στάφτον Κωνστα και την Αγγελική. Και, στους, και στις καινούριε προσθήκε που είστε στα άλλα tiers και στηρίζετε με, μπορείτε και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή που μας δίνετε στους Patreons α, ή όσοι γράφεστε στο newsletter που το newsletter βγαίνει κάθε πέμπτη είναι μόνο για νομικά ζητήματα. Α, όσοι είστε στους Patreons έχετε δωρεάν το newsletter, το αντιλαμβάνεστε αυτό. αλλά υπάρχει και αυτό σαν α, στήριξη, αν θέλετε να έχετε πιο legal γνώση και τα σχετικά. Έχω πάντοτε τα links, τα links στην περιγραφή και μπορείτε να τα βρείτε και στο προφίλ μου. Εντάξει, φτάνει με το πρόμο, όμως κούρασα. <laughs> Σας ευχαριστώ παιδιά πάρα πολύ που στηρίζετε και αυτά. Και, και που μπαίνετε στο Discord, έτσι και κάνουμε και ωραίες συζητήσεις και θα έχουμε ένα call την άλλη εβδομάδα, λογικά, ποιο πότε το βάλαμε. Ε, θα το ανακοινώσω στο, στο patreon, να μπείτε να δείτε πότε έχουμε το call. Λοιπόν, τι θέλω να πω, παιδιά, αυτή την εβδομάδα. Πέραν το ότι σα άγγιξε και το προηγούμενο μου θέμα. Ε, νομίζω, νομίζω ότι σα αγγίζουν περισσότερα αυτά παρά το αντρικό εγκεφάλι. Νομίζω ότι εξελιχθήκαμε σαν άνθρωποι. Ότι δεν. Πρέπει αυτό το σεξον, πρέπει να καθιερωθεί πλέον ω ανθρώπινο εγκέφαλο ω ένδειξη του γεγονότο ότι έχω ρημάσει. <laughs> καλό, αλλά όντω, όντω, όντω. Και να γίνεται αντρικό εγκέφαλο όταν μου συμβαίνει κάτι, επειδή μου στη ζωή ξέρει, περί σχεσό, σχεσιακό, Λοιπόν. Um, in this episode, in today's episode, θέλω να μιλήσω για τα πέντε πράγματα που δεν σε προετοιμάζει κανεί όταν ενηλικιώνεσαι. Uh, εντάξει, είπαμε την προηγούμενη φορά, εγώ κατάλαβα ότι έγινε ενήλικη, όταν πάτησα σκατά και, και έπρεπε να τα καθαρίσω μόνο μου. Αλλά είναι και κάποια άλλα, τα οποία σκεπτόμενοι λέω, μαλακά, νομίζω ότι και αυτά πρέπει να, πρέπει να σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, ένα πράγμα που δεν σε προετοιμάζει κανείς είναι το κόστος, οκ. Okay. Παλιά, άκουγε τη λέξη πληθωρισμό και νόμιζε, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι καλό. Πληθωρισμό, έτσι, κάτι ωραίο, ότι κάτι ανεβαίνει, κάτι εξελίσσεται, ναι. Και όταν γίνει ενήλικα, συνειδητοποιεί ότι αυτή η αυθονία που νόμιζε, ρε παιδί μου, και αυτή η αύξηση είναι μόνο αύξηση των τιμών. Okay. Οι, 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 οι τιμές τιμέ αυξάνονται και το μόνο πράγμα που δεν αυξάνεται είναι το πώ αξίζει ο χρόνο που τα πανάς δεξιά και αριστερά, τον οποίο έτσι δίνει και δεν παίρνει ποτέ πίσω το αντίτιμο για τον χρόνο που δίνει. Ένα δεύτερο πράγμα. Α, να μην ανα δεν αναφέρω καν του φόρου. Νομίζω είχα κάνει κάποτε ένα βίντεο, ένα, ένα story είχα ανεβάσει. Και πω ποιος, ή ποια διάνοια είχε σκεφτεί την προκαταβολή του φόρου, επειδή μου, κόνσεπτ. Το να δίνει φόρου είναι ένα περίεργο, παιδί μου, σχήμα πόνζι, έτσι, το οποίο ουσιαστικά πληρώνει λεφτά για να βγάλει λεφτά. Που για μένα αυτό είναι εντάξει, ε, εποπίο ποιο το έχει σκεφτεί. Λοιπόν, πάω στο νούμερο 2. Το σώμα σου πονάει χωρί κανένα λόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται να πηγαίνει για ύπνο μια χαρά, ρε παιδί μου. λουλούδι, λέλουδο, δω, να πετά και να ξυπνά μαλάκα με ένα πόνο στην πλάτη. Λε και την προηγούμενη μέρα είχε ε, 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 χτίσει του πύργου στην κίζα. Δεν καταλαβαίνω πώ γίνεται ο Θεό να, να μα έκανε με τέτοια ελάττωμα. Δηλαδή, αν κατασκευαστή μα ήταν τα IKEA, το ακούω. Το ακούω, αλλά ρε θε, ρε θε. Λοιπόν, <σχεδιά> νούμερο 3. Υποχρεώσει για τι οποίε δεν συμφώνησε ποτέ να αναλάβει. Είναι μια στιγμή τη ζωή σου, είσαι ασχολή με τα δικά σου, λαλαλά, λα, και σαν την λέει, you close your eyes, you open them, και ε, η αδελφή σου έχει κάνει παιδιά, και τώρα πέντε φορέ το χρόνο πρέπει να βλέπει πέπα το γουρονάκι με ένα ανήλικο και να ε, παίζει παιχνίδια. Ωραία. Ε, ευχαριστώ. Μετά, ε, δεν υπάρχει αρκετό χρόνο. Όταν ήσουν να παιδί, ρε παιδί μου, είχε δύο μήνε διακοπέ το καλοκαίρι και νόμιζε ότι περνάνε 20 και 30 χρόνια, ρε παιδί μου, να ξανανοίξει το σχολείο και αυτή η ονειότητα και αυτά. Όσο είναι λίγα μαλάκα, ανοιγώ, κλείνεις, έτσι, κάνει μπλίνκ, μπλίνκ, μπλίνκ τρει φορέ στα μάτια σου, τα ανοιγοκλίνει τρει φορέ και ξαφνικά έχει να δει την κολλητή σου ε, πέντε χρόνια και <laughs> συντοπίζει μαλάκα ότι. Ε, τι κάνει με τη ζωή σου. Χρουσπρακή, κάτι What the fuck, α πούμε. Α που όσο μεγαλώνουμε, εξελιστική τεχνολογία με ρυθμού που αδυνατεί να κατανοήσει και να ακολουθήσει. Και νούμερο 5. Ποιον φίλε, είσαι εσύ ο υπεύθυνο. Είσαι στη δουλειά, κάποιο κάνει μια μαλακία. Και μαλάκα, κοιτά δεξιά και αριστερά για να δει ποιο θα πάει να αναλάβει αυτή τη μαλακία και να εξηγεί τον άνθρωπο τι μαλακία έκανε. Και συνειδητοποιεί ότι μέσα σε όλου αυτού εσύ είσαι ή το πιο έμπειρο ή το μεγαλύτερο. Και πρέπει εσύ να λύσει τη μαλακία. Και το, το τέλειο είναι ότι ε, δεν έχει ιδέα τι να κάνει, αλλά προσποιεί ότι έχει ιδέα τι να κάνει, γιατί είναι ο σου μαλακά. You are the responsible one. <laughs> <laughs> δεν υπάρχει κάποιο να σε σώσει. Αλλά γι' αυτό αλλά μάλλον αυτό για το οποίο δεν σε προετοιμάζει ποτέ, 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 ποτέ κανείς, είναι για το πόσο θα σε πιάνει ώρες, ώρες μια α, τεράστια ανάγκη να επιστρέφεις για μερικές μέρες στο σπίτι σου. Είτε θα είναι, ρε παιδί μου, για ντάντεμα, ή αν σε πιάσουν, ρε παιδί μου, μεγάλα ζόρια. πώ θα λέω εγώ ότι θέλω τώρα να πάω στο σπίτι μου, στη μαμά μου και όλα αυτά τα σχετικά. Διότι μέσα σε αυτό το σπίτι κρύβεται όλη η νοσταλγία, η αγάπη και η προστασία που μόνο αν επιστρέψει, καταλαβαίνει πόσο Πόσο πολύ σου λείπει, ακόμα και αν έχει περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια. Ωστόσο, αυτό που θέλω να αναφέρω και πολλέ φορέ δεν ακούγεται είναι ότι η οικογένεια που έχουμε, την οποία ρε παιδί μου, ξυπνήσαμε, δεν επιλέξαμε ποτέ την οικογένειά μα. Μα την έδωσαν. The sign um, birth sex, που λένε ρε παιδί μου, um, που είναι το, το βιολογικό σου φίλο, λοιπόν. Um, η οικογένεια δεν είναι πανάκια. Δηλαδή, τι κι αν κάποιο έχει. Γνωμούλα μου, βέβαια, πάντα έτσι. Αυτό είναι η γνώμουλα μου. Εδώ, μόνο γνώμουλη μου λέω. <coughs> Πέρε και ένα μηχανάκι εδώ πέρα. Μάνω, ρε φίλε. Λοιπόν, τι κι αν κάποιο έχει τον τίτλο του πατέρα, ρε παιδί μου και τη μητέρα, αυτό για μένα δεν. Α, α, δεν είσαι υποχρεωμένο να νιώθει αγάπη για έναν άνθρωπο, επειδή και μόνο λέγεται πατέρα σου, αν αυτό ο άνθρωπο, όσο μεγάλο είναι εσύ, ήταν απόν ή σε μείον, δεν ήταν εκεί για σένα. Δηλαδή, εγώ, όσο παιδί μου ήμουν στην ψυχίατρο και έκανα ε, τα stations μου λόγω της... Νευρική ανανόηση, συνειδητοποίησα 5-10 πράγματα σχετικά με τον τίτλο του γονέα και αυτό, την απόλυτη αφοσίωση και το, το να μην, μην του αμφισβητή. Γιατί, όπω είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, μεγαλώσαμε μέχρι τα 20 ρε παιδί μου ακολουθώντα τον τρόπο ζωή των γονιών μα ω επιτοπλίστων και του παίρναμε ω θέσφα του και δεν αμφισβητούσαμε τον τρόπο με τον οποίο αυτοί ζούσαν. Που για μένα, όσο μεγαλώνει, αυτό πρέπει να αλλάζει. Γιατί οι γονεί που είναι φάουλοι σε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, ε, αυτό πάει. Μέχρι ενό σημείου. Δηλαδή, α, okay, μεγαλώνουμε και συγχωρούμε του γονεί μα και πιστεύω ότι μετά από κάποια ηλικία, αν εξακολουθούμε, ρε παιδί μου, να ρίχνουμε το φταίξιμο στου γονεί μα για τα ψυχολογικά το οποίο έχουμε εμεί, αυτό δείχνει την αδυναμία μα να αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Γιατί δεν γίνεται να φταί 30 χρονών και να λέει, Α, ναι, αυτά είναι οι γονεί μου που δεν. Οκ, okay, πρέπει. You have to get over it όμω, γιατί μεγαλώνει και δεν θα είναι κάποιο εκεί πέρα να συνταντέψει, έτσι. Ο οι okay, γονεί μα μπορεί να είναι ποιή για πάρα πολλά ψυχολογικά ζητήματα. Έχει <laughs> όλου κυκλοφορούν. Αλλά πρέπει σε κάποια φάση να γίνει υπεύθυνο άνθρωπο, υπεύθυνο ενήλικα και να λύσει ρε παιδί τα προβλήματά σου. Ιδάλω άξο τη μοίρα σου. Και απλά δεν θέλει να θεραπευτεί. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Έλεγα λοιπόν ότι η οικογένεια δεν είναι πανάκια και ότι μερικέ φορέ, ρε παιδί μου, σε κάποιε συμπεριφορέ δεν είναι OK. Μία από αυτέ τι συμπεριφορέ είναι όταν σε προσβάλλουν λεκτικά. Είτε αυτό είναι για τον ντύσιμό σου, είτε για τη δουλειά σου, είτε για την προσωπική σου ζωή. Είναι όλα αυτά άλλωστε. Είναι αγαπημένα ζητήματα όταν πηγαίνει σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Όταν λοιπόν αυτοί οι χαρακτηρισμοί φτάνουν στο βαθμό τη προσβολή, τη μείωση ή ακόμα χειρότερα, ρε υπάρχει μια εξύβριση τόσο έντονο να είναι, με αποτέλεσμα εσύ να αισθάνεσαι για την εικόνα σου, τότε πραγματικά είναι αναγκαίο να απομακρυνθεί από αυτό το περιβάλλον ακόμα κι αν ε, λέγεται η λέ, οικογένεια γιατί αυτό διότι πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό σου επίσης ένα άλλο red flag μέσα σε μια οικογένεια που δεν το δικαιολογεί ακόμα και αν έρχεται την μητέρα σου τον πατέρα σου, είναι όταν υπάρχει ένας συναισθηματικός εκβιασμός που τον χρησιμοποιούν πάρα πολλές φορές οι γονεί μας για να μας οδηγήσουν σε ενέργειες που δεν αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά μας. Είναι αυτό το «Αν είχα πάρει τη μανούλα, θα το κάνεις για τη μανούλα» ή για τον πατέρα ή whatever. Μα αυτό το πράγμα σε γεμίζει ενοχές, σε πληγώνει και εν τέλει ε, ουσιαστικά σε οδηγεί στο να κάνεις πράγματα τα οποία δεν είσαι εσύ ρε παιδί μου, ε, διότι υποκύπτεις ε, επειδή αγαπάς πάρα πολύ αυτόν που σου λέει και η αγάπη για τους γονείς μας είναι το συνεισχυρότερη. Bullshit to be honest. Ε, ε, κάποια πράγματα δεν δικαιολογούνται από τον τίτλο του γονέα, εκεί ήθελα να καταλήξω και κάπως έτσι να κλείσω και αυτό το, το επεισόδιο. Πάλι θα βγει παραπάνω από μισά ώρα, δεν ξέρω πώ θα βγει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα, να μας βάζετε πέντε αστεράκια γιατί μας αγαπάτε και να ακούτε την μπουκλίτσα ρε παιδιά, να ακούτε και να στέλνετε. Ε, καρδούλες, καρδούλες, έχω καιρό να ζητήσω, δεν θυμάμαι να ζήτησα στο προηγούμενο επεισόδιο. Θέλω να μου στείλετε μία κόκκινη καρδιά, αν και εσείς βλέπετε αυτά τα προβλήματα της ενηλικίωσης και δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε το πρωί και πονάει η πλάτη σα ή η μέση σα ή τα γόνατά σα. Δεν ξέρω. Είναι, σα αφιερώνω σε όλου εσά δηλαδή που πονάτε αυτό το, το τραγούδι του Αλκίνου. Γιάννη, αν ακού αυτό πάει και σε σένα, τα γόνατά μου κανουν χρίτσι χρίτσι ή τρίτσι-τρίτσι λέει. Μεγαλώνουν. Χάνω κάθε μέρα το παιχνίδι με το χρόνο Λοιπόν και να μου στείλετε Μία μ, μαύρη καρδιά Αν εσείς παρόλο που έχετε περάσει 30 whatever ή είστε ακόμα ακμαότατοι Ό,τι λέω είναι βέβαια περισσότερο συμφωνείτε μαζί μου Οπότε κακός. δηλαδή πρέπει να ζητάω Μόνο μία καρδιά ρε παιδί μου μία. Αν συμφωνείτε στείλετε το μπουρδέλο πάλι ρε παιδί μου ράνταρα πολύ. Η Μαρμέλα δεν την να κοιμηθεί στο πολυκτρολόγιο. Και ελπίζω όπου και αν ακούτε αυτό το ωραίο podcast να περνάτε καλά, να είστε καλά, να φάτε αρκετό κατσίκι. Εγώ το περιμένω. <δά>, Εντάξει, αν είστε vegan και βέβαια, δεν με φάτε ρε παιδί μου, φάτε... Τι τρώνε οι vegan το, Πάσχα. Τέλο πάντων, εγώ το, το περιμένω το κατσικάκι μου ε, ώρες, να φάτε έτσι γλυκά. Εγώ έχω κάνει μια παραγγελία στην ε, μαμά του Γιάννη να μου κάνει μια χιονούλα. Ελπίζω Γιάννη να τη το πει. Η χιονούλα είναι. Νόμιζα ότι είναι χιονάτη. Είναι μια τούρτα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το έχω πει με γλυκό μου, έχει γιαγιά μου. Η οποία είναι με κρέμα πατησιρή. Και λοιπόν, πάνω έχει δοκάρδι. το δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά. Πάλι μπουρδε σα λέω. Άντε κλείνω ρε παιδιά. Άντε φυλάκια πολλά. Άντε τα λέμε ρε παιδιά. Άντε τα λέμε. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.